Πολλά θέματα είναι εκείνα τα οποία μας απασχολούν και ειδικά στις επίσημες αυτές τις ημέρες που πλησιάζουμε την προσκύνηση των παθών του Κυρίου μας. Αλλά εγώ ήθελα να ξεκινήσω από ένα άλλο θέμα περιεκτικό, το οποίο είναι πάρα πολύ επάναγκες, είναι δε και η βάση που μπορεί να πει κανείς, στέκεται η λογική φύση των όντων. Το σχόλιο μου είναι βέβαια από την πατερική βάση στο ότι ο Θεός είναι απερίγραπτος φυσικά και ούτε επιχείρησε ποτέ κανένα χτιστό στοιχείο να ερευνήσει ή να σκεφτεί το νόημα της περιγραφής του Θείου είναι. Αλλά όμως από τις ιδιότητες του Θεού εκφραζόμεθα ανθρωπίνως, αν και ο Θεός δεν περιγράφεται από τις ιδιότητες του, γιατί ο Θεός είναι πρόσωπο πρώτα και μετά. Αλλά εν πάση περίπτωση, εκείνο το οποίο ήθελα να πω τώρα είναι το εξής, ότι ο Θεός χαρακτηρίζεται ως αγάπη. Δηλαδή, εμείς λέμε ένας άνθρωπος, ένα προϊόν, ένα πράγμα, ένα αντικείμενο, αυτό έχει αγάπη. Στο Θεό δεν συμβαίνει αυτό. Ο Θεός δεν έχει αγάπη την οποία δημιουργεί κατά αναγκαιότητα. Η αυτούσιος αυτοαγάπη είναι αυτός ο Θεός. Διότι αλλιώς δεν μπορούμε να δώσουμε λύση εις το πώς κατασκεύασε τα σύμπαντα, αφού είναι ανενδύης ο Θεός, απόλυτα ανενδύης. Το μεγαλύτερο στοιχείο της προσωπικότητός του είναι η παντελής ελευθερία. Αυτός είναι ο Θεός. Ως παντελής ελευθερία και άρα ως παντελής ανενδεώτης, τι ήθελε και δημιούργησε τα πάντα, τι τα κάνει. Ενώ στην πραγματικότητα, αν το ερευνεύσουμε ανθρωπίνως, θα πούμε ότι του κάνουν πειρασμό τώρα. Αν και δεν, ο Θεός ως απαθής δεν πειράζεται, αλλά ανθρωπίνως αν το ερευνεύσουμε, πάντως βρίσκουμε ότι με την πρόνοια του βρίσκεται εντός των όντων και τα συγκρατεί. Άρα δηλαδή τα συγκρατεί. Έχει την έννοια τους. Και μάλιστα απόλυτα, διότι αν δεν την είχε έτσι, δεν θα μπορούσαν να σταθούν τα σύμπαντα ή θα τα καταστραφούν. Και η αιτία της δημιουργίας όλων τούτων των όντων να υπάρξουν από την ανυπαρξία έγιναν δια της ενεργίας του, δια της θελήσεως του και ακόμα η προέκταση της αρμονίας τους είναι στη συνεκτικότητα του. Όλα τούτα λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο παράγων που τα έκαμε και να υπάρχουν και έχει και την έννοια του να στέκονται. Και βρίσκουμε ότι είναι αυτό ως παναγάπη. Επειδή είναι ο ίδιος παναγάπη, βάσει αυτής της παναγάπης του έκανε αυτές τις κινήσεις και δημιούργησε εκ του μηδενός εις το είναι και συνέχει και συγκρατεί τα πάντα εις την αρμονία. Μπορούμε να πούμε ακόμα ανθρωποπρεπώς δηλαδή, ότι η συνεκτική δύναμη του Θεού προς τα όντα είναι μεγαλύτερη από τη δημιουργική. Διότι η δημιουργική έγινε αυτομάτως με την ορμή της παντοκρατορίας του. Είπε και γεννήθησα. Αλλά η προέκταση των όντων και μάλιστα τώρα μετά των μπερδεμών της πτώσεως του ανθρώπου που υπετάχθησαν τα πάντα εις τη φθορά και συστενάζουν και συνοδύνουν και προσδοκούν την επαναφορά τους, βρίσκουμε δηλαδή πραγματική επέμβαση της συνεκτικής δυνάμεως του Θεού μέσα στα όντα. Διότι θα επέλθει πάλι να τα επαναφέρει στην ισορροπία και υπέρεκ περισσού ακόμα. Γι' αυτό ανθρωποπρεπώς λέμε ότι η συνεκτική δύναμη του Θεού Λόγου είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη από τη δημιουργική του. Και η αιτία που τα έκαμε όλα τότε είναι μόνο η παναγάπη. Αυτός, όχι έχοντας αγάπη, αλλά μένοντας η ιδία η αυτοαγάπη, εκκινήθηκε σε όλα τούτα. Και τώρα ξεκινούμε στο θέμα μας. Και λέμε τώρα, καλά αφού είναι παναγάπη και είναι αποδεδειγμένο, πώς υπάρχουν τώρα μέσα στη δημιουργία αστοχίες, θλίψεις, περιπέτειες, παιδείες, ανομαλίες, μερικές και ολικές.
γίνεται τώρα τούτο το πράγμα εδώ. Τώρα πώς υπάρχει αυτό μέσα στην Παναγάπη του Θεού. Και γιατί να μπουν αυτά μέσα. Και καταλήγουμε να βρούμε με τη γνώμη των πατέρων μας, διότι βέβαια βάσει αυτών βαδίζουμε, εμείς δεν έχουμε οπτική τέτοια. Η αιτία είναι η εξής. Ο Θεός μέσα στην Παναγάπη του που έχει απέναντι των όντων, ένα πράγμα δεν ανέχεται. Ενώ στην μεταμόρφωση μας, στην επιστροφή μας, στην ισορροπία μετά την πτώση μας, έπαθε την κένωση του, που είναι και αυτό ασύλληπτο, αδίγητο. Από την αγάπη του να μας επιστρέψει τσακισμένους όντας και να μας φέρει πάλι πίσω. Εκείνο το οποίο δεν υπάρχει μέσα στη θεοπρεπή μεγαλοσύνη και βρίσκομαι σαν ρίζα της αιτίας της ανομαλίας, είναι ότι δεν ανέχεται ο Θεός τον αναρχισμό, την ανεξαρτησία. Δεν περιέχεται μέσα στην Θεία Οντότητα. Εδώ είναι το μυστικό. Και όποιος μπορεί να το πιάσει αυτό, αμέσως εθεράπευσε την προσωπικότητα του. Δεν ανέχεται ο Θεός, ο Παντοκράτορ, η αυτούσιο ως Παναγάπη. Δεν ανέχεται ανεξαρτησία. Θέλετε αποδείξεις? Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, και τον χρόνο αυτός τον έκανε, ούτε χρόνος υπήρχε. Ούτε χρόνος, ούτε χώρος, ούτε τρόπος, ούτε τόπος. Αυτός τα παρήγαγε όλα. Λοιπόν, όταν αποφάσισε τη δημιουργία, βρίσκομαι, του υλικού κόσμου και βρίσκουμε την κατασκευή του ανθρώπου, πως τον κατασκεύασε, όχι προστακτικά, και άλλοτε σας το ανάλυσα, το επαναλαμβάνω τώρα για να φτάσουμε καλύτερα τον ορμό μας. Αφού λοιπόν είπε και γεννήθησαν, ανατήλατο και εκτίστησαν. Βέβαια και τα αισθητά και τα νοητά. Καλά τα αισθητά, αλλά το φως είναι νοητό πράγμα το φως. Δεν είναι αισθητό. Χτιστό μεν, αλλά όντως ξεπερνάει από τους όρους της ύλης που είμαστε εμείς. Και αυτό προστακτικό του τρόπο το έβαλε στην αρμονία. Μετά, αφού τελείωσαν αυτά, τότε έφερε στην απόφαση του αυτό που ήξερε να κατασκευάσει τον άνθρωπο. Και βλέπετε, αρχίζει την κατασκευή του ανθρώπου με έναν τρόπο προσωπικής επεμβάσεως. Όχι προστακτικής. Δεν διατάζει, όπως είπε, να γίνει το φως, να γίνει το στερέωμα, να γίνουν οι ουρανοί, να γίνουν οι θάλασσες, να γίνουν τα ζώα, τα φυτά, οι φύσεις. Εκείνα προστακτικά τα έκαμε. Στον άνθρωπο δεν το κάνει προστακτικά. Και μάλιστα αποδεικνύει ότι μετέχουν και τα τρία πρόσωπα. Πάντοτε μετέχουν. Είναι αδιέρετα και αχώριστα τα τρία πρόσωπα της Θεοτήτας, αλλά ειδικά στην κατασκευή του ανθρώπου φαίνεται η ευαρέσκεια και των τριών προσώπων να συνεργήσουν στην κατασκευή του ανθρώπου. Γιατί ήθελαν να κάνουν και τα τρία πρόσωπα μαζί ένα τεχνικό Θεό. Αυτό που λέγεται άνθρωπος. Τι ωραία. Αφού που την ύλη κατασκεύασαν τον εξωτερικό τομέα, για να μας μάθουν και εμάς και σ' όσους ερωτούν ότι ο άνθρωπος είναι και πνεύμα και ύλη. Βλέπεις τι ωραία που λέει. Μα ο Θεός δεν έχει πνευμόνια και φύση μάτια στο στόμα. Όμως περιγράφει ανθρωποπρεπώς. Αφού έστησε τον Ανδριάντα της ύλης, ενεφύσισεν λέει. Όταν λέει ενεφύσισεν, σημαίνει το φύσιμα είναι πνεύμα. Για να μας πείσει ότι η ψυχή μας είναι πνευματικό στοιχείο. Δεν έχει καμιά σχέση με την ύλη. Ενεφύσισε εις αυτό πνοή ζωής και εγένετο αυτό εις ψυχή ζώσαν. Κοίταξε τε βάθος που ενώ είναι λίγες λέξεις, τι βάθη νοήματα έχουν μέσα. Και αφού μπήκε η νοερά ψυχή μέσα, το άνθρωπος εκκινήθηκε, τον καμαρώνουν και τα τρία πρόσωπα μαζί, σαν που κάνουν, που χειροκροτούν. Λέει, πά, τι κατορθώσαμε. Επιείσαμε, σε επιθυντικό αριθμό, άνθρωπον κατ' εικόνα η μετέραν και κασομοίωση. Δηλαδή, το νόημα είναι τούτο. Κατασκευάσαμε έναν τεχνητό Θεό. Γιατί ενώ τον κατασκεύασαν ως χτιστόν, του έβαλαν μέσα θείες ιδιότητες. Διότι αφού τον πρίκησαν με το πνεύμα του Άγιον που είχε μέσα στη ψυχή του, είχε την ίδια ώρα όπως ο Θεός προέκταση εις το παρελθόν, εις το παρόν και εις το μέλλον.
Βλέπετε, βλέπετε. Μυστήρια, μυστήριο. Αυτό λοιπόν το τέλειο πράγμα το οποίο το εκαμάρωσε, επειδή σε λίγο σκέφτηκε να ανταρτέψει, να μην εξαρτάται, το πέταξε παταγωγός. Και μαζί με αυτό και την υπόλοιπη χτίση. Προσέξτε το αυτό να δείτε. Αυτό φανερώνει το αδιάλαχτο. Είναι αδύνατον, δεν ανέχεται η θεοπρεπής μεγαλοπρέπεια τον αναρχισμό, την αποστασία, την ανεξαρτησία από κανένα χτίσμα. Αυτό, εάν το προσέξετε, αποτελεί μια ισχυρά βάση για το είναι σας. Διότι εμείς τώρα ευρισκόμεθα σε μια προσπάθεια τραγική, αγωνιώδη, επαναχτίσεως, επανιδρύσεως, να εξανάβρουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να τον βρούμε, διότι ξέρουμε τι μας ανήκει και τι ετοίμασαν ο Θεός για μας. Και πρέπει να τα βρούμε. Ήρθεν και μας, θα έδειξε ο ίδιος προσωπικά. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν ανέχεται ο Θεός την ανεξαρτησία. Να μεταφέρουμε τώρα την διήγηση μας κατά την Γραφή και στον νοητό κόσμο. Σύμφωνα με την Γραφή, ένα τάγμα από τα 9 τάγματα των Αγγελικών ουσιών και μάλιστα που το περιγράφουν οι πατέρες ήταν το ωραιότερο αυτό και το πλησιέστερο στα δικά μας περιθώρια. Όταν αυτά τα πνεύματα, τα τέλεια συνέλαβαν στο νου τους μέσα ως σκέψη, πράξη όχι, δεν προλάβαν. Συνέλαβαν στη σκέψη τους μέσα να ανεξαρτοποιηθούν, να μην είναι εξαρτώμενα από το Θεό, αυτομάτως τους πήρε την μορφή των αγιασμών, την σύνεση. Όλα τα θεοπρεπή ιδιώματα τους μετάβαλε την μορφή τους και τους έκαμε τα τραγικότερα και τα τρομερότερα τέρατα. Δεν ανέχθηκε. Είναι συγκλονιστικά πατέρες αυτά ή όχι? Μας πείθουν πλέον ασυζητητή ότι δεν δέχεται μέσα, δεν υπάρχει μέσα στην θεοπρεπή μεγαλοπρέπεια ούτε μία στιγμή να σκεφτεί κανείς ανεξαρτησία. Και ενώ το παράδοξο είναι απόδειξη ότι ο Θεός είναι παναγάπη, δεν αμφιβάλλει κανείς. Διότι αν δεν ήταν τέτοια δεν μπορούσε να δημιουργήσει αυτά που είναι και να τον προνοεί. Γι' αυτά τώρα τα τεθλασμένα, τα τεπτοκότα. Κοίταξε τι λέει, ουδέ του ιδίου ιού εφύσατο. Αλληπερπάντων ημών, των τεθνεώτων, των δραπετών, των αποστατών, των αναρχικών. Έσφαξε τον Υιό του. Φαίνεται η ενέργεια της Παναγάπης. Δεν κατηργήθη. Μόνο δεν ανέχεται την ανεξαρτησία. Αυτό, πατέρα μου, έχει μεγάλη σημασία. Ξέρετε γιατί επιμένω? Διότι όλα τα δεινά και τα μερικά και τα ολικά και τα παρόντα και τα μέλλοντα γενέστε ξεκινούν από αυτήν την κατάρα και τα επιλογιούνται με αυτή την ευλογία της εξαρτήσεως και της υποταγής. Αν το λάβετε αυτό υπόψη, ειλικρινά σας λέω, αμέσως βρήκατε τη βάση. Διότι και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ μας και δεν ορθοποδούμε και δεν ισορροπούμε προέρχονται ακριβώς από αυτόν τον στόχο. Μη θέλοντες να είμαστε μεταξύ μας σχετιζόμενοι, αλληλοεξαρτώμενοι μεταξύ μας, από εκεί ξεκινούν όλα τα δεινά και τα μερικά και τα ολικά. Στρέψετε ένα βλέμμα στην παγκόσμια ιστορία να δείτε η παρανθρώπινος δυστυχία από πού προήλθε. Οι πόλεμοι, τα ανθρωποσφαγεία, οι καταστροφές, οι όλεθροι. Ακριβώς από αυτόν τον λόγο. Μη θέλοντας ο άνθρωπος να είναι εξαρτώμενος, να βγει έξω από τους όρους της κοινωνικότητος, της εξαρτήσεως, πηγάζουν όλα τα δεινά. Σε εμάς τους μοναχούς όμως είναι ένα κεντρικό τούτο, γιατί εμείς οι μοναχοί μπήκαμε στον κεντρικότερο δρόμο της επαναφοράς. Δεν το κάναμε εμείς από πολύ καριά. Μας το έδωσε ο Θεός. Τι έχει ο και έλαβες? Είδε και έλαβες τι είχα φάσει ως μηλαβών. Δεν το ξεχνούμε ότι λάβαμε
Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας προώρησε. Ελάλησε μέσα μας. Μας ήλκησε ο πίσω του. Μας κατεύθυνε εις τον δρόμο του αγιασμού. Αυτό δεν το αμφιβάλλει κανείς. Το έχει κάνει ο Θεός αυτό. Δεν είναι κοινό πράγμα. Αν ήταν κοινό θα μας μιμούν και τα αδέρφια μας. Και οι συγγενείς μας. Και οι υπόλοιποι συνάδελφοι μας. Δεν είναι. Ούπαντες χωρούσι των λόγων τούτων αλλής δέδοτε. Λοιπόν ο Θεός έκαμε το μεγαλύτερο. Μας αποκόλλησε από τα αίτια και τα αίτιατα. Μας έβαλε σε έναν τόπο ήσυχο. Μας έδωσε τα προγράμματα τελειωμένα από τους προγενεστέρους μας. Όπως είναι οι ράγες. Μπαίνουν τα βαγόνια πάσης ράγες και κινούν μόνο τους και πιένουν. Ούτε τιμόνι θέλουν ούτε τίποτε. Θα τα πάνε οι ράγες. Έτσι είναι σε εμάς το πρόγραμμα η πατερική παράδοση. Εάν πραγματικά πιάσουμε αυτή την βάση της εξαρτήσεως. Λοιπόν, εάν πάρουμε τη βάση της εξαρτήσεως και είμεθα τρόπον την υποτακτική εις το θείον θέλημα. Βέβαια τώρα να μου πείτε μα καλά, εμείς κάνουμε το θείον θέλημα, αλλά εσύ ποιος είσαι που το επιβάλλεις. Είναι και τούτο. Ναι, αλλά βλέπεις ότι δεν γίνεται αλλιώς. Η κοινωνία μας είναι αυτή. Φεύγοντας ο Κύριος μας, βλέπετε, λέει, καθώς πάτε εσύ με απέστειλας και εγώ τους αποστέλνω τώρα τους. Και του λέει υπάγεται. Και γυρίζει και λέει σε εμάς, ο ακούων ημών εμού ακούει. Ο αθετών ημάς εμέ άθετη. Δημιουργήσει και είναι η κοινωνία τώρα. Στην κοινωνία έτσι είναι. Υπάρχουμε εμείς τώρα που θεωρούμε θα ηγέτες. Εδώ. Και μέσω εμών εκφράζεται το Θεό θέλημα. Δεν σημαίνει τούτο δηλαδή κυριαρχική εξουσία δική μας πάνω στους υποτελείς μας. Δεν κάνουμε εμείς όπως κάνουν στις κοινωνίες για εμπορικούς σκοπούς και συμφροντικούς. Μάλιστα βλέπετε ότι οι παλαιότεροι πατέρες μας δεν ήθελαν να λάβουν αρχές τέτοιες και απέφευγαν. Πράγματι απέφευγαν διότι δεν είναι ένα βάρος ασήκωτον αυτό. Αλλά χάρη της εντολής το κάνει κανείς. Επομένως λοιπόν εμείς τώρα είναι γεγονός ότι εμείς θα σε επιβάλλουμε τον νόμο της εξαρτήσεως. Μα δεν είναι δικός μας εμάς. Ούτε εμάς, αν φαίνεται ότι ακούετε εμάς, δεν είναι ότι εξυπηρετείτε εμάς. Ο ακούων ημών μου ακούει. Δεν είναι δυνατόν να είναι εδώ ο λόγος του Θεού να τον βλέπει κάθε άνθρωπος και να τον ακούει και να τον ψηλαφάει. Δημιούργησε την εκκλησία του και αυτός δεν φαίνεται αισθητά ο ίδιος. Αλλά λαλεί μέσω της εκκλησίας και των διαδόχων. Λοιπόν, εμείς τώρα είμεθα οι εκφραστέ, όπως είμεθα και εμείς τους προγενεστέρους μας, εξαρτώμενοι. Άρα λοιπόν τούτο δεν είναι δουλοπρέπεια. Και το εξηγώ τούτο γιατί δυστυχώς υπάρχουν παράσιτα, τα οποία παράσιτα τα προσβάλλουν άνθρωποι που ξέπεσαν. Άνθρωποι προδότες και ξεπεσμένοι προκαλούν αυτά τα μικρόβια. Και τα ξέρουμε δυστυχώς με πικρία, αλλά τι να πούμε. Απαιτούμε από τη σύνεσή σας την προσοχή. Εμείς δεν είμαστε δεσπότες. Με τη χάρη του Θεού καυχόμαι. Να με συγχωρέσετε, έγινε άφρον, λέει ο Παύλος. Αλλά με αναγκάζει η συνέχεια. Δεν ζήτησα τίποτε ποτέ, το ξέρετε. Ούτε εξυπηρέτηση. Ούτε ιδιαίτερον τίποτε. Δεν ζήτησα όπως με δίδαξε το γεροντάς μου. Προσπαθώ στα πτωχά μου επίπεδα να μην θέλω ούτε εξυπηρέτηση ούτε άνεση. Για να εκφράσω το θέλημα του Θεού. Βγαίνω έξω στον κόσμο. Δυστυχώς βγαίνω. Δεν θέλω να βγαίνω. Είναι μέσα στο καθήκον μου. Ουδέποτε στον κόσμο μέσα που βγήκα. Παραδίασα τον κανόνα μου τον μοναχικό. Ουδέποτε άφησα την ακολουθία μου. Έχω στη σάντα μου και διαβάζω και τα ψαλτήρια και τις ώρες και τα πάντα. Ουδέποτε μπήκα σε εστιατόριο. Ουδέποτε αγόρασα φαγητόν έτοιμο. Ουδέποτε δέχτηκα στην εστίαση σε πλούσια σπίτια και φτωχά που ξέρετε πόσα πολλά ξέρω και με προσκαλούν. Ουδέποτε. Αλλά φτωχά εκεί στο δικό μου τόπο με λιτότητα ξεπερνάω και αναγκάστηκα να το λέω τούτον γιατί άκουσα να κατηγορούν ότι γυρίζω έξω στον κόσμο για να γλεντώ. Ποτέ δεν έφαγα κρέας σαν μοναχός τώρα 60 χρόνια. Πόσες αφορμές μου δόθηκαν. Και το λέω, είπα, έγινε άφρο, αλλά με ανάγκασε η περίσταση. Λοιπόν, επομένως, προσέχετε τον εαυτό σας,
και σταθείτε στη βάση σας και κοιτάτε ο καθένας με ζήλο, με ζήλο την εξάρτησή μας από το Θείο θέλημα, την υποταγή μας στο Θείο θέλημα, για να λειτουργήσει μέσα μας ακόλυτα η μητέρα χάρης που την πήραμε από το βάπτισμα και τα μυστήρια, να κάνει αυτή τη μεταμόρφωση, έχοντας σαν βάση ακριβώς αυτό το πράγμα των βίων και τις εντολές του Χριστού μας. Αυτό, ανακεκαλυμμένο προσώπο, την δόξα Κυρίου κατευθυνιζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα. Από δόξη εις δόξα, καθάπερο από Κυρίου Πνεύματος. Αυτό είναι, πατέρας μου. Πιάστε λοιπόν την υποταγή και την εξάρτηση. Αυτά που θέλει ο Θεός. Άμα αυτά δεν κρατάτε, χάνετε τον κόπο σας, πατέρας. Εξετάστε στον εαυτό σας μέσα να το δείτε. Εάν το Πνεύμα το Άγιον βρει αυτές τις αρχές, ότι ο άνθρωπος έτσι πράγματι διατίθεται να κόψει το θέλημά του το δικό του, το οποίο πηγάζει από την φιλαυτία και καταλήγει δυναμούμενον από τον εγωκεντρισμό εις την ξερότητα του ατομισμού και της ανεξαρτησίας που είναι η διαβολοποίηση. Αυτός ο άνθρωπος του μάθους άλλα τα χρόνια να ζήσει δεν θα δει ποτέ μέσα του τη γλυκύτητα της χάρης του Θεού. Αλλά τι δουλειά έχουμε με αυτά? Εμάς η κατεύθυνση μας είναι άλλη. Υπό την έννοια της εξαρτήσεως και της υποταγής, αφήστε ελεύθερη τη χάρη μέσα σας να δουλέψει πιο σύντομα όσο μπορεί να μας μεταμορφώσει, να καταστρέψει το σύστημα της διαστροφής του παλαιού ανθρώπου και να μας φορέσει των κενών των κατά Χριστόν χτισθέντα. Αυτό θα το κάνει η μητέρα χάρης εάν δώσουμε εμείς την αφορμή. Μακριά από την ανεξαρτησία, μακριά από το θέλημα, κατά πάσα στα γραφάς πατέρες, ξεκινάτε από τον Αδάμ μέχρι Σιμών και δέστε να δείτε ότι το σύμπαν στέκεται σε αυτόν τον νόμο της εξαρτήσεως. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι περιττόν τώρα να σας φέρω παραδείγματα, αφού τα ξέρετε από όξου και είναι εκατοτά. Εγώ σας υπενθυμίζω μόνο, αυτό είναι το νόημα. Λοιπόν, υπό τον όρο της υποταγής και της εξαρτήσεως αποδεικνύουμε, ολοκληρώνουμε την ομολογία μας ότι Κύριε μου τώρα και στο εξής δεν θέλω δικό μου τίποτε. Θέλω αυτό που θέλεις εσύ. Και τότε ακόλυτα η μητέρα χάρης μέσα μας αρχίζει να ανακατασκευάζει, δύο έργα κάνει, και να γλυκαίνει ταυτοχρόνως. Δίνει την αίσθηση της παρουσίας της και τότε χαιρόμεθα. Και πόσες φορές εγώ έχω πει σε αυτές τις στιγμές, άφησε με Θεέ μου όπως είμαι και δεν θέλω να το παράδεισω. Αλλά αυτό τι είναι? Μια σταγόνα στη γλώσσα είναι. Το μεγάλο ένα χώριτον, ένα σύγκριτον, ένα σύλληπτον. Το μεγάλο οι πατέρες σε φώναζαν, όπως έλεγε και ο ύμνηστος γέροντάς μου, άνεστα κύματα της χάριτος, δεν αντέχω πια. Πάρτο, δεν μπορώ. Έτσι είναι. Αυτό είναι όμως, πατέρα μου, ήθελα να σας το τονίσω ιδιαίτερα αυτό, να το προσέξετε. Δεν γίνεται αλλιώς, πατέρας. Μην πλανάστε. Εάν ο άνθρωπος δεν δείξει υποταγή και εξάρτηση εις το Θείον θέλημα, η Θεία Χάρις δεν δουλεύει μέσα του. Και αν αυτή δεν δουλέψει, πώς θα μεταβληθούμε αφού αυτή την ώρα τώρα ξεκινήσαμε να αμαρτωλεί πεπραμένοι υπό την αμαρτία. Φορούντες εξ ολοκλήρου το σώμα του θανάτου. Πώς θα μεταβληθούμε λοιπόν να γίνουμε εργαλεία της χάρτος και η του Θεού που είναι η επαγγελία μας? Μόνον δια της εξαρτήσεως, μόνον δια της υποταγής, μόνον δια της υπακοής. Και τώρα ακόμα μια λεπτημέρεια πρακτική. Υπάρχουν χαρακτήρες, πατέρες, στη ζωή μας διάφοροι. Είναι οι συναισθηματικότεροι χαρακτήρες, οι βλοσιρότεροι χαρακτήρες και οι χαρακτήρες οι ατομιστικοί. Υπάρχουν τέτοιοι χαρακτήρες που έχουν τάση ατομισμού. Τους αρέσει δηλαδή να είναι μόνοι τους, να απομονώνονται. Έχουν τέτοια τάση. Και είναι οι άλλοι οι χαρακτήρες, να πούμε, οι διαχειτικοί και οι εξομολογικοί που δεν κρύβουν τίποτε. Είναι και εκείνοι οι οποίοι ακριβώς
έχουν αυτό το παράσιτο το μικρόβιο και έχουν εντροπαλότητα και έχουν κρυψίνια. Τούτα, κοιτάξτε, δεν είναι αμαρτήματα τούτα. Είναι ελαττώματα της παραφύσεως. Και εγώ σας τα ερμηνεύω, γιατί είναι το επάγγελμά μου. Να, σε οποιονδήποτε ανανοίκετε από αυτό, να μην φοβηθείτε διότι υπάρχει και το κρατάτε. Διότι σαν άνθρωποι κάνουμε λάθη. Λάθη στη ζωή δεν υπάρχει, είναι αδύνατο. Κάνουν μία ημέρα στην ζωή μόνο. Κάνοντας λοιπόν λάθη, καταλάβες, αμέσως αισθανόμεθα ένα είδος αποθαρρύνσεως και απογοητεύσεως. Πίσω από το χτύπημα ακολουθάει πόνος. Είναι φυσικό φαινόμενο. Και όμως είναι παραφύση. Ούτε το χτύπημα είναι φυσικό, ούτε ο πόνος. Είναι συμπτώματα. Πίσω από κάθε σώμα ακολουθάει σκιά. Δεν είναι φυσικά φαινόμενα τούτα. Είναι όλα παράσιτα της διαστροφής. Πίσω λοιπόν από το σφάλμα, από το λάθος, κατά ανάγκη ακολουθάει απογοήτευση. Σαν φυσικό φαινόμενο και όμως είναι παραφύση. Πίσω από την έννοια ή την πράξη του καλού ακολουθάει ο εγωισμός. Προσβολή εγωισμού, όχι πράξης. Πίσω από την έννοια και από την πράξη του καλού παρουσιάζεται ο λογισμός καινοδοξίας. Τι λοιπόν να κάνουμε? Να μην κάνουμε ποτέ το καλό για να μην έρθει ο λογισμός της καινοδοξίας? Μην γίνεται το. Θα το κάνουμε και θα πετάξουμε τον λογισμό. Πίσω από την παράβαση ή το λάθος ακολουθάει η απογοήτευση. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα δεχθούμε τον διάβολο για δικηγόρο? Κύριε Ελέησον, μα εμάς ο Χριστός μας είναι ο πατέρας μας. Δεν φοβούμε θα τον πατέρα μας εμείς. Αυτό θα φοβηθούμε που σφάγει για τη δική μας σωτηρία και ορκίστηκε στο όνομά του ότι δεν θέλει να ακούσει και να δει τον δικό μας θάνατο. Θα μας κάνει τον δικηγόρο ο διάβολος, ο αναμάρτητος? Εφτέξαμε στον Θεό και τον πατέρα μας, κάνουμε καλά εμείς με αυτό. Τι δουλειά έχει ο σκύλος και αυγίζει? Αυτά είναι τα ιδιώματα της αποθαρρύνσεως, της απογοητεύσεως, που αν δεν την πολεμήσουμε γίνεται απόγνωση και απελπισία. Αυτοί που έχουν κατά χαρακτήρα την κρυψίνια πάσχουν πολύ από αυτό. Γι' αυτό σας το δηλώπιω εγώ που είναι το επάγγελμά μου, να μην το λαμβάνετε υπόψη αυτό. Ούτε αμάρτημα είναι, ούτε τίποτε. Αλλά είναι ένα κακό παράσιτο που συντελεί εις την αδιορθωσία μας και το αγιάτρευτον. Γιατί φοβούμαστε, αδελφοί μου, να πάμε στον αδελφό μας, στο γνωστό μας, στο γέροντα, ξέρω, να πούμε έκαμε ένα λάθος. Και λοιπόν, είναι παράξενο να γίνει ένα λάθος. Ποιος είναι λάθαστος? Εάν εδώ, σύμφωνα με τη γραφή, όπως ο προφήτης ερμηνεύει, καν μία ημέρα εστίνει η ζωή ημών, ούτε αυτή δεν θα είναι ανέγκλητη. Όλοι μας κάνουμε λάθη. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει αυτόν τον χαρακτήρα να μην κρύβει τα λάθη του, αυτό είναι πρακτική ταπεινοφροσύνη και το κολακεύει η μητέρα χάρης πολύ αυτό. Γι' αυτό κανείς να μην δειλιά, να μην φοβάται. Μην παραδέχεστε την απογοήτευση, την απόγνωση. Είναι διαβολικά συμπτώματα. Εμάς ο Θεός είναι πατέρας μας. Το διάβολο θέλουμε δικηγόρο? Είναι αναμάρτητος αυτός και έρχεται να μας κρίνει εμάς? Μα αφού αυτός μας έσπρωξε. Γι' αυτό προσοχή. Η κρυψίνια μακριά, μην την κρατάτε. Πλησίασε τον γέροντα των πνευματικών άνθρωπων και πες: Γέροντα, σήμερα έκανα ένα σφάλμα. Δεν θα προλάβεις να το πεις. Και το πήρε ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι ο πατέρας μας. Δεν μεταβάλλεται. Είπαμε στην αρχή ότι ο Θεός είναι για αυτούς ως παναγάπη. Για να μετάβλητο ο Θεός, δεν έχει αλλοιώσεις. Δεν μεταβάλλεται ο Θεός, δεν κινείται, δεν αλλάζει, δεν θυμώνει ο Θεός. Όσα μετάβλητη αυτοαγάπη και παναγάπη είναι πάντοτε ο ίδιος. Ποιο φοβούμεθα λοιπόν? Αφού πρακτικά αυτός έδειξε την παναγάπη του όταν εμείς εδραπετεύσαμε, όταν εμείς τον αρνηθήκαμε και δραπετεύσαμε και φύγαμε και πήγαμε με τον διάβολο, ήρθε και μας βρήκε. Και μας αγόρασε με το αίμα του. Αυτές είναι θέσεις, πατέρες. Δεν είναι παραβολές. Οι οποίες ενισχύουν εμάς. Αυτός που σφάγει για μας. Αυτός ο ουράνιος πατέρας.
ουδέ του ιδίου Υιού εφύσατο. Και προχθές συγκλονίστηκα από το εξής. Διαβάζαμε την προφητεία, θυμάστε. Και λέει στον Αβραάμ, έλα Αβραάμ, του λέει, θέλω να κάνεις μια υπακοή. Ναι, λέει, Κύριε, να ακούσω. Να πάρεις τον Ισαάκ, τον υιό σου, τον αγαπητόν, όν αγάπησες, και το τονίζει. Και να το πας σε εκείνο το βουνό που θα σου πω, να το σφάξεις, να το θυσιάζεις για το χατήρι μου. Και σηκώνεται ο Αβραάμ, κρυφά από τη μάνα, για να μην φωνάξει μάμα, η μάνα και τον χαλάσει, και παίρνει τους ντούλους και τα ξύλα και το γαϊδούρι και τη φωτιά, έριχε σπίρτα τότε, και πιάνει στο βουνό. Μάζεψε πέτρες και τεσέκα μέσα από βουνό, έβαλε τα ξύλα για πάνω, άρπαξε το παιδάκι. Το έβαλε πάνω στα ξύλα, άρπαξε το μαχαίρι. Άρπαξε ο άγγελος το χέρι του. Θάνε, λέει. Όχι. Ένα και εν τούτου, λέει. Δεν ελπίδει στον ιό σου τον αγαπητό μου για το δικό μου το χαρτίρι. Κατ' εμ' αυτού όμως θα σε ευλογήσω. Και μέρα με πήρε το παράπονο. Πραγματικά τι έκλαψα και λέω. Πανάγαθε, γιατί δεν ανέχθηκες. Να σφαγεί ένα παιδάκι για το δικό σου το χαρτίρι και εσύ το δικό σου γιατί το σφάξες. Για τους δραπέτες, για τους αποστάτες, για τους αρνητές. Κοιτάξτε, γεγονότα. Εδώ ακριβώς το στάδιο του αγώνα. Δεν έχετε μέσα, δεν έχει αγίους μέσα. Εδώ φρούντες των παλαιών άνθρωπων στην δυσπαθή μας και τις επιθυμίες ξεκινούμε από αμαρτωλή να μεταβληθούμε δια της χάρτος και να γίνουμε δίκαιοι. Αλλά αυτό θα γίνει εις το τέλος όπως ένα παιδί σπουδάζει και θα πάρει κάποτε το πτυχίο του μετά από μακράν αγωνιστικότητα. Επομένως, φρούντες των παλαιών άνθρωπων, ενδεδειμένοι τους δερματίνους χιτώνες, επηρεαζόμενοι από όλες τις συνήθειες και τα περιβάλλοντα και των διάβολων, των αιώνιων κακών. Χριστούμε. Εντάξει, χριστούμε, το ξέρουμε. Το ξέρει και ο Θεός που μας ανέχεται. Ο διάβολος γιατί κάνει το δικηγόρο. Η απογοήτευση, η απόγνωση, η αποθάρρυνση είναι η γλώσσα του διαβόλου. Λοιπόν, μακριά από αυτό το πράγμα. Ποτέ κανείς να μην παραδεχθεί την αποθάρρυνση και την απογοήτευση. Μπρος! Έχουμε ανάγκη να μας κάνει τον δικηγόρο αυτός. Εμείς φταίξαμε στον Θεό και τον Πατέρα μας, κάνουμε καλά εμείς. Δεν δέχομεθα μεσίτες. Τελείωσε. Με συντριβή θα ζητήσουμε συγγνώμη. Και έχουμε τόσες αποδείξεις. Δεν σας είπα προχθές, μην το επαναλάβω. Για αυτή την κουρούλα στην Αθήνα που ήταν. Ήταν η μεγαλύτερη πόρνη των Αθηνών. Και σηκώθηκε από το στρώμα το πρωί και το βράδυ του με τους μάρτυρες. Τώρα έγινε αυτό, όχι το καιρό εκείνο. Αυτός είναι ο Θεός μας. Όταν έκλαιε και έλεγε το κοριτσάκι, ναι Θεέ μου, ξέρω που με συγχώρεσες. Αλλά δεν έχω δύναμη. Κι αν βγω έξω θα με πάρουν αυτοί. Εδώ να μου λύσεις το πρόβλημα. Και μίλησε ο Χριστός μας και λέει, θα σε πάρω εγώ κόρη μου, να μην σε πάρει κανένας άλλος. Βλέπετε ποιος είναι ο Θεός μας. Τι σημαίνει τώρα τούτον. Τώρα έγινε στις ημέρες μας. Όχι το καιρό εκείνο. Αυτός είναι ο Θεός μας λοιπόν. Ποιος θα φοβηθούμε. Έτσι πατέρες μου, σας παρακαλώ. Με θάρρος, χωρίς απογοήτευση. Χτυπάτε την κρυψίνη αν που σας επιβουλεύει. Ποτέ μη χάνετε το θάρρος σας, αλλά προσέχετε πολύ από το θέμα του θελήματος. Λένε οι πατέρες έναν τραγικό λόγο και το διαβάσετε κι εσείς, θα σας τον ξαναενθυμίσω. Όταν δύσεις των μοναχών θέλημα και δικαίωμα, κλάψουν σε αυτόν τον μοναχό. Πέθανε πλέον. Θέλημα η ανεξαρτησία, δικαίωμα ο εγωισμός. Όταν σφιχταγκαλιαστούν αυτά τα δύο διαβολικά προσωπία, ο εγωισμός με το θέλημα, εκεί είναι η τάφρος του θανάτου και του ελεύθερου και της απολύτως. Είναι το σύστημα και το μέρος και η θέση του σατανά. Αυτά ήθελα να σας ευθυμίσω, πατέρα μου. Και είναι εργαλεία απαραίτητα για εμάς τους μοναχούς. Δεν είναι κρίμα ο Θεός που έδειξε την αγάπη του τόσο πολύ και μας οδοποίησε σε αυτή τη στράτα και μας έβαλε εδώ τώρα να αποτύχουμε. Έτσι λοιπόν, αυτά ήθελα να σας ευθυμίσω και να σας ευχηθώ τις υπόλοιπες ημέρες με ειρήνη πατέρες, με αγάπη. Με αλληλεγγύη να περάσουμε και να προσκυνήσουμε όλοι μας με χαρά και ευτυχία
την Ανάσταση του Χριστού μας, τη δική μας την Ανάσταση. Αυτός δεν πεθαίνει. Είναι η αυτοζωή αυτός. Αλλά για μας τα έκαμε, για να μας δείξει ότι θα μας αναστήσει εμάς. Ήδη λοιπόν προσδοκούμε την Ανάσταση του νεκρού μας εαυτού, δια της χάριτός του και της παναγάπης του και με τις πρεσβείες της Παναχράντου μας, Δεσποινής Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.